Η επέλαση της Σοφίας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Μετά τις 10 το βράδυ, λόγω της έντονης χιονόπτωσης, ήταν αρκετά δύσκολη η κίνηση των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας και μάλιστα για αρκετές ώρες παρέμεινε κλειστή. Ο χιονιάς χτύπησε με σφοδρότητα τη Νέα Μηχανιώνα, την Περαία, τους νέους επιβάτες και την Αγία Τριάδα. Οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι. Η Αγία Τριάδα είναι μία από τις περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, η οποία αποκλείστηκε από τη σφοδρή χιονόπτωση που έπεσε το προηγούμενο βράδυ. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, βέβαια. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα αμάξια μας. Όταν ήταν πρωί ήταν όλα χιόνια, δεν μπορούσε να περπατήσει τίποτα. Χρειάστηκαν πολλές ώρες ώστε ο δρόμος που ενώνει τη Μηχανιώνα, την Περαία με τη Θεσσαλονίκη να ανοίξει από το χιόνι που είχε πέσει το προηγούμενο βράδυ. Σήμερα το πρωί σταδιακά άρχισε η κατάσταση να ομαλοποιείται με την κυκλοφορία των οχημάτων. Η μετακίνηση ήταν δύσκολη το πρωί, μετά ανοίξαν οι δρόμοι, δουλέψανε τα μηχανήματα, όλα καλά. Ο Δήμος σήμερα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ άψογα. Βγήκαν τα μηχανήματα, καθαρίσαν τους δρόμους. Το χαιρόμαστε κιόλας, να σας πω. Με το αρκετό χιόνι που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μικροί και μεγάλοι βρήκαν σήμερα την ευκαιρία να παίξουν. Τα συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου βρίσκονται επί ποδός για να συνεχίσουν τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.